Βρισκόμαστε στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης, παρέα με τον πρόεδρο της Φιλοτελικής Εταιρείας Λέζου, τον κύριο Μιχάλη Βαΐτη, ο οποίος πρόκειται να μας ξεναγήσει στην έκθεση γραμματοσύμων και τεκμηρίων Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής 1919-1922. Από πού θα ξεκινήσουμε? Το πρώτο έκθεμα βρίσκεται στο χώρο που είμαστε αυτή τη στιγμή, εδώ στην υποδοχή. Και μπορείτε να δείτε δεξιά και αριστερά, είναι τα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων της Μυτιλήνης, του Ελεύθερου Λόγου και της Σάλπιγγας, που ουσιαστικά δείχνουν γεγονότα, τα κύρια γεγονότα εκείνης της περίοδου και πώς αποτυπώνονταν στον τύπο της εποχής εκείνης. Είναι αναπαραγωγές των εφημερίδων που επιμελήθηκε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης. Ο πίνακας που βλέπουμε είναι έργο του Κώστα Μανιατόπουλου, διευθυντή του Μουσείου Τεριάντ. Τον ζωγράφισε πριν από ένα περίπου μήνα, με την ευκαιρία των 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή. Έχει τίτλο «Διωγμός». Και προφανώς βλέπουμε κάποιους πρόσφυγες που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν για κάποιο ταξίδι σε κάποιο άλλο τόπο, μια και είναι αναγκασμένοι να φύγουν από τα σπίτια τους. Μας έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα αυτού του πίνακα και έχουμε φτιάξει ένα γραμματόσημο με την ευκαιρία της έκθεσης και να τη χρησιμοποιήσουμε και στα διάφορα έντυπα που βγάλαμε για την προβολή της εκδήλωσης, σε αφίσες, σε προσκλήσεις κτλ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Μανιατόπουλο γι' αυτό. Ξεκινάμε με μια εισαγωγή κατά κάποιο τρόπο στην έκθεση. Υπάρχει στο πάνω μέρος ένα κείμενο που περιγράφει την πορεία του ελληνικού στρατού στην Μικρά Ασία από το 1919 μέχρι το 1922. Είναι του στρατή Χαραλάμπους που έχει ασχοληθεί αρκετά ερευνητικά με το κομμάτι της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Και επίσης εδώ μπορείτε να δείτε το γραμματόσημα που εκδώσαμε με την ευκαιρία της έκθεσης, που στο δεξί μέρος έχει τον πίνακα του Μανιατόπουλου που αναφέραμε πριν. Εδώ βλέπετε την πεντάδα, όπως ακριβώς τυπώνεται από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει ένας αναμνηστικός φάκελος που επιμελήθηκε η Φιλοτελική Εταιρεία Λέσβου. Υπάρχει επικολλημένο το γραμματόσημο της έκθεσης, σφραγισμένο με μια αναμνηστική ταχυδρομική σφραγίδα, η οποία χρησιμοποιήθηκε μόνο κατά την ημέρα των εγγενείων, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, και έχει μια ως παράσταση η σφραγίδα μια βάρκα η οποία έτσι προέρχεται από τις βάρκες που χρησιμοποίησαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία για να έρθουν στη Μυτιλήνη και είναι εμπνευσμένη κυρίως από τη βάρκα της οικογένειας Χαραλάμπους που έχει μια ιδιαίτερη ιστορία και εκτίθεται και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως κειμήλιο της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η παράσταση στο φάκελο είναι από μια παλιά φωτογραφία με πρόσφυγες που έχουν φτάσει στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Πριν φτάσουμε να έχουμε στο φάκελό μας ένα τέτοιο γραμματόσημο, τι δουλειά πρέπει να έχει προηγηθεί? Τα ελληνικά ταχυδρομεία γενικά μπορούν να συνεργαστούν με διάφορους φορείς ή πολίτες προκειμένου να εκδώσουν, αν θέλουν, αυτό που λέμε προσωπικό γραμματόσημο. Θα πρέπει να βρεθεί μια παράσταση, υπάρχει κάποιος κανονισμός για το πώς γίνεται αυτό. Θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις για το αυτή η παράσταση ποια είναι, δεν μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε. Και φυσικά δεν πρέπει να υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα στην παράσταση αυτή, γι' αυτό και είχαμε την παραχώρηση εκ μέρους του κ. Μανιατόπουλου για να χρησιμοποιήσουμε νόμιμα το ζωγραφικό του έργο για να χρησιμοποιηθεί ως παράσταση στο γραμματόσημο. Το επόμενο πλαίσιο έχει αξία περισσότερο εκπαιδευτική παρά συλλεκτική, με την έννοια ότι δεν είναι κάποιο αντικείμενο που προέρχεται από το παρελθόν. Είναι ένας σύγχρονος χάρτης όσο αφορά την έκδοσή του. Απλά είναι ιστορικός και μας δείχνει την περιοχή της Ελλάδος και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο 1918-1922. Περισσότερο λειτουργεί ως ένα εποπτικό εργαλείο στο να καταλάβει και ο επισκέπτης μάλλον της έκθεσης πού είναι αυτές οι περιοχές για τις οποίες θα δει πάρα πολλά εκθέματα.
που είναι η Σμύρνη, που εντάξει, περισσότεροι το ξέρουν, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες περιοχές που τις έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς που βρίσκονται στην Μικρά Ασία, όπως είναι ο ποταμός Αγκάριος, όπως είναι το Εσκίσεχίρ, το Αφιόν Καράχισάρ ή άλλες περιοχές που τις ακούμε συχνά σε σχέση με τη Μικρασιατική Εκστρατεία, αλλά δεν ξέρουν όλοι πού ακριβώς βρίσκονται. Οπότε θεωρήσαμε σκόπιμο να έχουμε στην έκθεση και έναν τέτοιον χάρτη, ακριβώς για να καταλαβαίνει και ο επισκέπτης τις περιοχές που αναφέρονται στα εκθέματα. Το έκθεμα αυτό είναι καθαρά φιλοτελικό, έχει γραμματόσημα. Είναι τα γραμματόσημα που εκδόθηκαν κατά την περίοδο 1919-1926. Στην αρχή έχουμε κάποια γραμματόσημα που χρησιμοποιήθηκαν για προνοιακούς λόγους, για να ενισχυθεί το σύστημα της πρόνοιας. Έχουμε και κανονικά γραμματόσημα αλληλογραφίας, τα οποία εκδόθηκαν για να αντικαταστήσουν προηγούμενα γραμματόσημα που είχαν εξαντληθεί. Και έχουμε και γραμματόσημα του Ερυθρού Σταυρού και της πρόνοιας, τα οποία βγήκαν μεταγενέστερα το 1924 και 1926. Πιθανολογούμε προς ενίσχυση των προσφύγων. Δεν υπάρχουν γραπτά ακριβώς τεκμήρια γι' αυτό, αλλά πιθανολογείται ότι τα γραμματόσημα αυτά εκδόθηκαν για με τα έσοδά τους να ενισχυθούν οι πρόσφυγες. Τα υπόλοιπα γραμματόσημα βγήκαν το 1923. Είναι γραμματόσημα που υπήρχαν στις αποθήκες των ελληνικών ταχυδρομείων από προηγούμενα έτη και μετά το κίνημα της Επανάστασης του 1922 που έγινε με τον πλαστήρα, επισημάθηκαν τα γραμματόσημα αυτά με μια σφραγίδα που απάνω λέει «Επανάσταση 1922» προς ανάμνηση κατά κάποιο τρόπο του γεγονότος αυτού. Το έκθεμα αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι η πρώτη φορά που εκτίθεται στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναεκτεθεί από τον εκθέτη. Είναι η ιστορία κάποιων γραμματοσύμων τα οποία κυκλοφόρησαν στη Σμύρνη όταν ήταν η πολυελληνική διοίκηση μόνο για μία μέρα. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο υπεύθυνος του στρατιωτικού ταχυδρομείου θεώρησε καλό να πάρει έγκριση από την ύπατη αρμοστία να φτιάξει μία σφραγίδα που έγραφε απάνω «Έψιλον Ταφ Σμύρνης», δηλαδή ελληνικά ταχυδρομεία Σμύρνης, και να σφραγίσει τα ελληνικά γραμματόσημα που είχαν έρθει για την εξυπηρέτηση της αλληλογραφίας με αυτή τη σφραγίδα, ως ανάμνηση του γεγονότος ότι ο ελληνικός στρατός ήρθε στη Σμύρνη. Πήρε την έγκριση αυτή, φτιάχτηκε η σφραγίδα, τυπώθηκε πάνω στα γραμματόσημα, όμως ο συγκεκριμένος δεν τα χρησιμοποίησε για τις ανάγκες της αλληλογραφίας, αλλά ουσιαστικά τα διέθεσε σε φιλοτελιστές για κατά κάποιο τρόπο δικό του όφελος, θα λέγαμε, και όχι της υπηρεσίας της ταχυδρομικής. Οπότε όταν αυτό έγινε γνωστό μετά από μία μέρα, βγήκαν κάποιες άλλες διαταγές που τον ανάγκαζαν να καταστρέψει τη σφραγίδα και να αποσύρει τα γραμματόσημα αυτά. Όμως είχαν ήδη προλάβει και είχαν πουληθεί κάποιες ποσότητες, λίγες φυσικά, και έτσι τα γραμματόσημα αυτά είναι σπάνια, γιατί δεν κυκλοφόρησαν για μεγάλο διάστημα, παρά μόνο για μία μέρα, και έχει διασωθεί αυτό εδώ το αρχείο, το οποίο είναι το αρχείο του Γουναρίδη, ο οποίος ήταν ο Γενικός Γραμματέας της ύπατης αρμοστίας της εποχής εκείνης, το οποίο αργότερα πέρασε στα χέρια του συλλέκτη, ο οποίος το εκθέτει σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο έκθεμα αυτό βλέπουμε πολλά διοικητικά έγγραφα, τα οποία φέρουν χαρτόσημα, δεν είναι γραμματόσημα αυτά, είναι χαρτόσημα, που χρησιμοποιούνταν στις συναλλαγές των Ελλήνων στην περιοχή της Σμύρνης. Κάποια είναι τουρκικά, γιατί δεν είχαν προλάβει ίσως να έρθουν τα ελληνικά χαρτόσημα, τα οποία έχουν επισημάνσεις για να ξεχωρίζουν ότι πλέον η περιοχή είναι η πολυελληνική διοίκηση, ενώ υπάρχουν και χαρτόσημα που είναι ελληνικά και έχουν έρθει από την Ελλάδα. Είναι λοιπόν πολλά διοικητικά έγγραφα ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία φέρουν χαρτόσημα είτε τουρκικά με επισήμανση, είτε κανονικά ελληνικά χαρτόσημα. Εδώ παίρνουμε μια ιδέα στο συγκεκριμένο έκθεμα από τα νομίσματα και χαρτονομίσματα εκείνης της περίοδου. Από το 1911-12 κυκλοφορούσαν νομίσματα
των 5 λεπτών, των 10 λεπτών, 20 λεπτών, μίας δραχμής και δύο δραχμών για τις συναλλαγές των ανθρώπων της Ελλάδος. Όμως κάποια στιγμή το μέταλλο έγινε πάρα πολύ ακριβό τα χρόνια εκείνα, το 1914, 15, 16 άρχισε να ανεβαίνει πολύ η τιμή του μετάλλου, με αποτέλεσμα το νόμισμα να έχει μεγαλύτερη αξία ως μέταλλο από ό,τι η ονομαστική αξία που αναγραφόταν επάνω. Οπότε ουσιαστικά με νόμο αποσύρθηκαν τα νομίσματα από την κυκλοφορία, μια και η αξία τους σαν μέταλλο ήταν μεγαλύτερη, και στη θέση τους τυπώθηκαν χαρτονομίσματα, τα οποία ονομάστηκαν κερματικά γραμμάτια, μικρής αξίας. Άρα εδώ βλέπετε χαρτονομίσματα που η αξία τους είναι ας πούμε 50 λεπτών ή μίας και δύο δραχμών, που συνήθως για τις αξίες αυτές δεν είχαμε εκτύπωση χαρτονομισμάτων, αλλά κερμάτων. Όμως λόγω της αύξησης τιμής του μετάλλου αντικαταστάθηκαν τα κέρματα από τα κερματικά αυτά γραμμάτια. Το άλλο ενδιαφέρον που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ότι για πολύ μικρή χρονική περίοδο τυπώθηκαν και κάποια κέρματα σε μορφή γραμματοσύμου. Δηλαδή, ενώ κάποιος το βλέπει και νομίζει ότι είναι γραμματόσημο, στην ουσία πρόκειται για κέρμα, είναι τυπωμένο και από τις δύο πλευρές, ενώ όπως ξέρουμε τα γραμματόσημα είναι τυπωμένα μόνο από τη μία πλευρά και στην πίσω πλευρά έχουν γόμα για να κολληθεί πάνω στο για να κολληθούν πάνω στο φάκελο. Αυτά τα γραμματόσημα είναι ειδικού τύπου, χρησιμοποιήθηκαν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα ως κέρματα, μέχρι να αντικατασταθούν από κανονικά κέρματα πια, όταν επανήλθε το μέταλλο ίσως σε πιο φυσιολογικές τιμές. Και τα συγκεκριμένα νομίσματα είναι πολύ λαφριά. Άρα σημαίνει ότι το μέταλλο που χρησιμοποιήθηκε είναι αρκετά μικρής αξίας. Στα επόμενα δύο πλαίσια είναι μια συλλογή η οποία περιλαμβάνει επιστολές που έχουν ταχυδρομηθεί από την περιοχή της Μικράς Ασίας και από πόλεις που ήταν η πολυελληνική διοίκηση. Όταν ο στρατός πήγαινε σε τέτοιες περιοχές, ο ελληνικός στρατός, αμέσως ιδρύονταν ελληνικό ταχυδρομείο. Για να υπάρχει ελληνική αλληλογραφία, χρησιμοποιούνταν λοιπόν κυρίως ελληνικά γραμματόσημα και φτιάχνονταν ελληνικές πια ταχυδρομικές σφραγίδες. Άρα εδώ υπάρχει μια συλλογή από τέτοιου είδους επιστολές, που οι σφραγίδες απάνω έχουν τα τοπονύμια των περιοχών αυτών που ήταν η πολυελληνική διοίκηση. Εδώ είναι κυρίως σφραγίδες διαφορετικού τύπου από τη Σμύρνη, ενώ στα υπόλοιπα πλαίσια μπορούμε να δούμε και σφραγίδες από άλλα γνωστά μέρη της Μικράς Ασίας με ελληνικά ονόματα και σφραγίδες, όπως είναι η Πέργαμος, η Μαγνησία, το Αδραμίτη, το Κορδελιό, εντάξει, οι Κηδονίες, η Κρίνη, το Ναζλί, ο Βουτζάς και πολλές άλλες περιοχές από τις οποίες ο ελληνικός στρατός τις έβαζε η πολυελληνική διοίκηση. Συνεχίζουμε με το θέμα του προηγούμενου εκθέματος, δηλαδή ταχυδρομικές σφραγίδες από ελληνικά ταχυδρομικά γραφεία που άνοιγαν στις περιοχές που προέλαβνε ο ελληνικός στρατός. Έχουμε εδώ μια πολύ μεγάλη συλλογή από τέτοιου είδους ταχυδρομικές σφραγίδες από κάποιο συλλέκτη από την Αθήνα που μας τη διέθεσε για τους σκοπούς της έκθεσης. Εδώ βλέπουμε την πολεμική σημαία της μεραρχίας Αρχιπελάγους. Είναι αντίγραφο αυτό που βλέπετε εδώ. Το αυθεντικό βρίσκεται στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Τη διέθεσε η 98 ΑΤΕ για τους σκοπούς της έκθεσης. Η Μεραρχία Αρχιπελάγους ιδρύθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου το 1917, όταν η Ελλάδα έλαβε μέρος στον πόλεμο αυτό, και στη συνέχεια πολέμησε και στην Μικρασιατική Εκστρατεία. Πρόκειται για μεραρχία που προφανώς αποτελούνταν οι στρατιώτες της κυρίως από κατοίκους της Λέσβου. Γι' αυτό έχει και μια ιδιαίτερη σημασία και την εκθέσαμε στην έκθεση. Στα επόμενα δύο πλαίσια έχουμε πολλές φωτογραφίες και καρποστάλ από στρατιώτες που πολέμησαν στη Μικρά Ασία.
κυρίως από τη Λέσβο και τα ονόματά τους, αν τα διαβάσουμε, μας θυμίζουν πολλά ονόματα που συναντάμε και σήμερα ακόμα στο νησί. Υπάρχουν φυσικά και άλλα γεγονότα που έχουν αποτυπωθεί σε φωτογραφίες, παρασημοφορήσεις σημεών, έχουμε σκηνές από τις πορείες στη Μικρά Ασία, πολεμικές σκηνές, που όλες αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατούσε στο πεδίο της μάχης την εποχή εκείνη. Εδώ έχουμε ένα έκθεμα που ουσιαστικά συνεχίζει το προηγούμενο, δηλαδή πάλι έχουμε καρποστάλ και φωτογραφίες από τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Έχουμε πολεμικές σκηνές ή έχουμε εγκαταστάσεις πολεμικές ή αξιωματικούς και στρατιώτες. Ένα άλλο ενδιαφέρον έκθεμα είναι αυτό εδώ, που είναι μια συλλογή από επιστολές ενός λοχεία που υπηρετούσε τότε στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Είναι ο Άγγελος Σωτηριάδης. Επιστολές που έστειλε στην οικογένειά του πίσω στο Μόλυβο. Και είναι και το κείμενο της επιστολής και ο φάκελος στην οποία ήταν μέσα. Και αν κανείς διαβάσει έτσι τις επιστολές αυτές, θα δει τον αρχικό ενθουσιασμό που είχαν οι στρατιώτες όταν ο στρατός προχωρούσε προς την ενδότερα της Μικράς Ασίας και ουσιαστικά κέρδιζε τις μάχες, και την απαγοήτευση που σιγά σιγά ερχότανε όσο ο στρατός αδρανοποιήθηκε και τελικά με την υποχώρηση. Εδώ είναι μια συλλογή ενός μέλους μας που μας την έστειλε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι μια συλλογή από καρποστάλ της Σμύρνης. Παλιά καρποστάλ, εντάξει, των αρχών του 20ου αιώνα, που όλα αποτυπώνουν κτίρια και περιοχές της Σμύρνης όταν το ελληνικό στοιχείο ήταν πάρα πολύ έντονο στην περιοχή αυτή. Συνεχίζουμε με καρποστάλ. Αυτές είναι από άλλη περιοχή, είναι κυρίως από την περιοχή της Περγάμου, αλλά έχουμε και αρκετά καρποστάλ από την περιοχή του Αηδηνίου και των Μοσχονησιών, από την περιοχή του Δικελί και από τα νησιά της Ύμβρου και της Τενέδου. Το έκθεμα αυτό έχει διάφορα συλλεκτικά αντικείμενα που όλα αφορούν την περιοχή της Μικράς Ασίας και κυρίως της Σμύρνης. Έχουμε γραμματόσημα τα οποία είναι τουρκικά αλλά φέρουν μία επισήμανση από την ελληνική κατοχή τους. Έχουμε επιστολές που ταξιδεύουν από πόλεις της Μικράς Ασίας, φωτογραφίες και καρποστάλ, καθώς και αρκετά διοικητικά έγγραφα ή απολυτήρια από σχολεία. Όλα έχουν ένα ελληνικό ενδιαφέρον και αποτυπώνουν κατά κάποιο τρόπο και την ζωή των Ελλήνων στην Μικρά Ασία την εποχή εκείνη. Στο έκθεμα αυτό βλέπουμε την ιστορία του αναγκαστικού δανείου του 1922. Ήτανε αρχές του χρόνου, ο Πρωθυπουργός, ο Δημήτρης Γούναρης, μόλις είχε γυρίσει από ταξίδι στην Ευρώπη, όπου προσπαθούσε να βρει χρήματα, δάνειο για να ενισχύσει την Μικρασιατική Εκστρατεία. Δυστυχώς γύρισε με άδεια χέρια. Υπήρχε πρόβλημα πώς θα συνεχιστεί να χρηματοδοτείται ο πόλεμος. Δεν ήταν δυνατό να γίνει αύξηση φορολογίας εύκολα και γρήγορα. Η εκτύπωση νέου χρήματος θα έφερνε μεγαλύτερο πληθωρισμό από αυτόν που ήδη υπήρχε, οπότε και αυτή η λύση δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Και έτσι ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, που ήταν ο Υπουργός Οικονομικών της εποχής εκείνης, σκέφτηκε τη λύση της διχοτόμησης του χαρτονομίσματος. Δηλαδή τα χαρτονομίσματα που κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη αποσύρθηκαν ουσιαστικά από την κυκλοφορία με έναν νόμο που ψηφίστηκε στις 25 Μαρτίου του 1822, και όσοι πολίτες είχαν χαρτονομίσματα στην κατοχή τους έπρεπε με το ψαλίδι να τα κόψουν στη μέση. Το αριστερό τμήμα με την εικόνα του Σταύρου, που ήταν ο πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, το κρατούσε ο κάτοχος του χαρτονομίσματος, αλλά το χαρτονόμισμα είχε τη μισή αξία. Δηλαδή το κατοστάρικο το κόβαμε στη μέση, το αριστερό κομμάτι αξίας 50 δραχμών πλέον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές
Ενώ το δεξί κομμάτι που είχε την εικόνα του βασιλικού θηρεού και ονομάστηκε στην καθημολημένη στέμα, ενώ το αριστερό λεγόταν Σταύρος, από το όνομα του Σταύρου της Εθνικής Τράπεζας, έπρεπε να παραδοθεί στην Εθνική Τράπεζα, ουσιαστικά ερχόταν στο κράτος, και το κράτος σε αντάλλαγμα έδινε κάποιες ομολογίες διάρκειας 20 ετών, οι οποίες κάθε χρόνο, με ένα κουπόνι που είχαν στο κάτω μέρος, μπορείς να το κόψει ο κάτοχος της ομολογίας και να πάρει ένα ετήσιο τόκο, και στο τέλος των 20 ετών θα έπαιρνε και το αρχικό ποσό που αναγκαστικά δάνεισε στο κράτος. Άρα λοιπόν με τη διχοτόμηση του χαρτονομίσματος είχαμε ένα αναγκαστικό δάνειο των πολιτών προς την ελληνική κυβέρνηση. Οι ομολογίες λειτουργούσαν και ως λαχείο, δηλαδή ο αριθμός ομολογίας κληρωνόταν κάθε 4 φορές το χρόνο σε κάποια λαχειοφόρο και έδινε κάποια έξτρα ποσά στους τυχερούς της λαχειοφόρου αγοράς. Στη συνέχεια, χρήματα, χαρτονομίσματα μάλλον, που ήταν στην αποθήκη της Εθνικής Τράπεζας και δεν είχαν ακόμα κυκλοφορήσει, τέθηκαν σε κυκλοφορία, γιατί δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιούνται τα μισά κομμένα κομμάτια, και για να ξεχωρίζουν τα χαρτονομίσματα αυτά από αυτά που ήταν για κόψιμο, τα βάλανε πάνω τους μια σφραγίδα νέων, για να δείξουν ότι είναι το νέο πια χαρτονόμισμα, το οποίο δεν έπρεπε να κοπεί, αλλά κυκλοφορούσε κανονικά. Φυσικά, ούτε αυτά τα χαρτονομίσματα γλίτωσαν τελικά από το κόψιμο, γιατί η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και το 1926, δηλαδή 4 χρόνια αργότερα, από τον Πάγκαλο, όταν πάλι το κράτος ήθελε χρήματα, εφάρμοσε πάλι την ίδια λύση, με το κόψιμο δηλαδή του χαρτονομίσματος, μόνο που εδώ δεν κόπηκε στη μέση, αλλά κόπηκε στο 1 τέταρτο, άρα κρατούσε ο κάτοχος τα 3 τέταρτα για τα 3 τέταρτα της αξίας του νομίσματος και το 25% το έπαιρνε το κράτος πάλι μέσω αναγκαστικού δανείου. Δηλαδή αυτό που πρώτη φορά εφαρμόστηκε το 1922, ξαναεφαρμόστηκε το 1926. Πόσο εφευρετική ήταν αυτή η ιδέα? Αυτή η ιδέα από τη βιογραφία δεν πρέπει να ξαναέγινε ποτέ σε άλλο κράτος και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε από την ελληνική κυβέρνηση της εποχής εκείνης. Κατάφερε το ελληνικό κράτος να μαζέψει περίπου 1.300.000, αν 300 εκατομμύρια δραχμές την εποχή εκείνη, με τα οποία χρηματοδότησε τον πόλεμο για άλλους 6 μήνες. Φυσικά με τα χρόνια και τον πληθωρισμό χάθηκε η αξία του αρχικού δανείου που είχαν δώσει οι Έλληνες στο κράτος. Στο έκθεμα αυτό μπορούμε να δούμε τιμολόγια και επιστολόχαρτα από επιχειρήσεις ελληνικές, οι οποίες όμως λειτουργούσαν στην περιοχή της Μύρινης κυρίως. Και μπορούμε να δούμε την ανάπτυξη που είχαν οι ελληνικές κοινότητες εκεί, γιατί θα δούμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές επιχειρήσεις και με διάφορα αντικείμενα. Αρκετά ήταν και αρκετά έτσι προηγμένα τεχνολογικά, και έτσι από τα τιμολόγια και τα επιστολόχαρτα που έχουν μείνει, μπορούμε να αντιληφθούμε την οικονομική ζωή της Μικράς Ασίας, των ελληνικών κοινοτήτων μάλλον της Μικράς Ασίας. Εδώ βλέπουμε τμήματα από τις συλλογές δύο διαφορετικών εκθετών στο πλαίσιο αυτό, που περιλαμβάνουν κυρίως διοικητικά έγγραφα ελληνικού ενδιαφέροντος, πάντα από περιοχές της Μικράς Ασίας και της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Μπορούμε να δούμε στα αντικείμενα αυτά κάποια πιστοποιητικά περί της ελληνικής καταγωγής κάποιων ανθρώπων. Μπορούμε να δούμε πιστοποιητικά βαφτίσεως και γέννησης. Και το ενδιαφέρον πολλές φορές είναι ότι οι υπογραφές αυτών των εγγράφων γίνονταν από ανθρώπους που αργότερα μαρτύρησαν και έγιναν και Άγιοι της Εκκλησίας, όπως είναι ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος, που υπογράφει κάποια από τα αντικείμενα αυτά, ο οποίος αργότερα με τη μικρασιατική καταστροφή μαρτύρησε και η Εκκλησία Ελληνική τον έχει ανακηρύξει Άγιο. Μπορούμε επίσης να δούμε άλλα ντοκουμέντα που μας
φανερώνουν την καθημερινή ζωή στη Σμύρνη, όπως είναι το πρόγραμμα για κάποιες συναυλίες που διοργανώνονταν εκεί από Έλληνες, συνδρομές, αποδείξεις συνδρομών εφημερίδων ελληνικών, όπως είναι η Αμάλθια της περιοχής, ή ακόμα και έγγραφα και τιμολόγια από φαρμακεία της Σμύρνης, τα οποία, όπως βλέπουμε εδώ, προμήθευαν φάρμακα στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Δηλαδή, βλέπουμε και τη διακίνηση που γινόταν μεταξύ της Σμύρνης και περιοχών που ήταν στην Ελλάδα. Το έκθεμα αυτό μας δείχνει φωτογραφίες που προέρχονται από ένα λεύκωμα που φτιάχτηκε από τους πρόσφυγες στη Μυτιλίνη, που ήρθαν όμως στον πρώτο διωγμό του 1914. Είναι τραβηγμένες από διάφορα γνωστά σημεία, πάρκα, τον Άγιο Θεράποντα, το κάστρο, όπου εκεί συγκεντρώνονταν οι πρόσφυγες με σκοπό να βρεθούν αργότερα σπίτια και να εγκατασταθούν. Οπότε φτιάχτηκε αυτή η συλλογή φωτογραφιών και δημιουργήθηκε ένα λεύκωμα με όλες αυτές από το Σύλλογο Προσφύγων της Μυτιλίνης, το οποίο δόθηκε ως δώρο στον Υπουργό Υγείας της Ελλάδος της εποχής εκείνης για την βοήθεια που παρήχε το ελληνικό κράτος προς τους πρόσφυγες του πρώτου διωγμού. Εδώ βλέπουμε την ιστορία μιας βάρκας σύμβολο, όπως ονομάζεται. Πρόκειται για τη βάρκα Ευαγγελίστρια της οικογένειας Χαραλάμπους, που αργότερα τώρα στις μέρες μας είναι η οικογένεια Πανταζή. Ήταν της οικογένειας Χαραλάμπους, οι οποίοι είχαν αλικές στην περιοχή της Φώκιας στη Μικρά Ασία. Αυτή η βάρκα λοιπόν ήταν μια ειδική κατασκευή για να χρησιμοποιείται στις αλικές. Με τον πρώτο διωγμό του 1914 αναγκάστηκαν να φύγουν από την περιοχή αυτή της Φώκιας και να έρθουν στη Λέσβο. Πήρανε μαζί και την βάρκα αυτή. Αργότερα, όταν ο ελληνικός στρατός πήγε στη Μικρά Ασία και τέθηκαν υπό ελληνική διοίκηση οι περιοχές, επέστρεψαν στην προηγούμενη κατοικία τους και προφανώς μαζί και η βάρκα. Αργότερα όμως, όταν έγινε η καταστροφή του 1922, με τη βάρκα αυτή κατάφεραν να σωθούν και να έρθουν πια μόνιμα και οριστικά στην Μυτιλίνη και τη χρησιμοποίησαν πια ως ψαράδες για να μπορέσουν να ζήσουν, κάναν το επάγγελμα αυτό. Η βάρκα αυτή έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει συντηρηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και αυτή τη στιγμή εκτίθεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εδώ έχουμε ένα έκθεμα που περιλαμβάνει δύο τμήματα, που τα δύο όμως έχουν σχέση με τους προσφυγικούς συνοικισμούς του 1922. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει γραμματόσημα, τα οποία είναι πρόσφατα, κυκλοφόρησαν στις 14 Σεπτεμβρίου φέτος, εις ανάμνηση των πρώτων αστικών προσφυγικών συνοικισμών που έγιναν στην περιοχή των Αθηνών. Και έχουμε γραμματόσημο για το συνοικισμό της Κοκκινιάς, της Κεσαριανής, του Βύρωνα και της Νέας Ιωνίας, που είναι οι τέσσερις περιοχές που πρωτοξεκίνησε η δημιουργία των αστικών συνοικισμών για τη στέγαση των προσφύγων. Στο κάτω μέρος, στο δεύτερο κομμάτι του εκθέματος, που είναι διαφορετικού συλλέκτη, έχουμε φωτογραφίες που αφορούν τους προσφυγικούς συνοικισμούς στη Μυτιλίνη. Άρα μπορούμε να δούμε παράγκες οι οποίες είχαν χτιστεί στην περιοχή της Επάνω Σκάλας για να φιλοξενήσουν πρόσφυγες ή στο κάστρο. Πολλές από αυτές διατηρήθηκαν μέχρι και τη δεκαετία του 1960, δηλαδή ακόμα και 40 χρόνια μετά υπήρχαν αυτές οι προσφυγικές παράγκες. Ή θα δούμε φωτογραφίες από τα εγγένεια του προσφυγικού συνοικισμού στην περιοχή που και σήμερα ακόμα λέγεται συνοικισμός. Θα δούμε ακόμα φωτογραφίες από τον προσφυγικό συνοικισμό στη Λαγκάδα, από την διάνοιξη δρόμων στο συνοικισμό της Παναγιούδας, καθώς έχουμε και μια φωτογραφία από καταλήματα προσφύγων, Αρμένιων όμως, στην περιοχή της Καλλιθέας. Εδώ κυρίως έχουμε έγγραφα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, που αφορούν
τρία διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι μαθητικά έγγραφα, που είναι απολυτήρια ή άλλου είδους βεβαιώσεις από το πρώτο γυμνάσιο Αρένων, που έχουν να κάνουν όμως με προσφυγόπουλα. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με προσφυγικά σωματεία, οπότε έχουμε διάφορες αποφάσεις για την ίδρυση ή τη διάλυση τέτοιων σωματείων που υπήρχαν αρκετά στη Μυτιλήνη. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με έγγραφα ή ανακοινώσεις που αφορούν ανταλλάξιμες περιουσίες, δηλαδή τις περιουσίες που άφησαν πίσω οι Τούρκοι που έφυγαν από την Λέσβο κατά την ανταλλαγή πληθυσμών, οι οποίες περιήλθαν στην ιδιοκτησία του κράτους, το οποίο ο κράτος τις διαχειρίστηκε προς όφελος των προσφύγων, είτε παρέχοντάς τες για να μείνουν, είτε με την εκποίηση αυτών, ώστε με τα χρήματα που θα έπαιρνε το κράτος να βοηθήσει με άλλο τρόπο τους πρόσφυγες. Και μεταξύ εδώ των εγγράφων έχουμε και το έγγραφο της δημοπρασίας, που ανάμεσα στα ακίνητα που δημοπρατούνταν ήταν και το κτίριο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το κτίριο Χαλίμ Μπέι γνωστό, το οποίο όπως βλέπουμε εδώ είχε μια αρχική τιμή 200.000 δραχμές. Δεν ξέρουμε αν πουλήθηκε, το πιθανολογούμε ότι δεν πουλήθηκε τότε, μια και σήμερα δεν είναι κάποιο ιδιώτη το κτίριο αυτό, αλλά είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου και στεγάζει την Δημοτική Πινακοθήκη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το δημοπρατήριο και το συγκεκριμένο κτίριο, ενώ στο κάτω μέρος έχουμε κάποια άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν να κάνουν με διοικητικά έγγραφα της Υπηρεσίας Διαχείρισης των Ανταλλάξιμων εδώ στο νησί. Το τελευταίο έγγραφο πάνω που αναφέρει χωριά της Λέσβου, τι στοιχεία δίνει? Πρόκειται για κληρούχους ανταλλάξιμης περιουσίας. Οπότε, αν το καταλαβαίνω σωστά, πρόκειται μάλλον για κάποιους που δικαιούταν να πάρουν περιουσία, πρόσφυγες δηλαδή, που δικαιούταν να πάρουν κάποια περιουσία από τα ανταλλάξιμα. Και είναι η καταγραφή τους εδώ που μας δίνει σε κάθε χωριό πόσοι τέτοιοι υπήρχαν. Αυτό το έγγραφο έχει χρονολογία το 1935 και από ό,τι φαίνεται έχει ένα σύνολο από 4.000 περίπου κληρούχους. Άρα υπήρχαν 4.000 άτομα τα οποία δικαιούταν να λάβουν περιουσία από τα ανταλλάξιμα. Εδώ στο πάνω μέρος του πλαισίου είναι κάποια τηλεγραφήματα του 1920, τα οποία αν τα διαβάσει κανείς αναλυτικά μαρτυρούν μια έτσι ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, ιστορία, με την επιφύλαξη ότι, εντάξει, μια ερμηνεία δίνουμε από ό,τι μπορούμε να διαβάσουμε. Υπήρχε λοιπόν μια οικογένεια στην περιοχή του Αδραμιτίου, ελληνική, είναι η οικογένεια Κωνσταντίνου και Άννας Ιωαννίδη, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται με τον πρώτο διωγμό αναγκάστηκαν το 1914 να έλθουν στη Λέσβο, αφήνοντας πίσω το σπίτι τους στην περιοχή του Αδραμιτίου και να βρούνε νέα κατοικία στον Παπάδο της Γέρας. Όταν το 19 και το 20 οι περιοχές αυτές της Μικράς Ασίας ήρθαν πάλι υπό ελληνική διοίκηση, το Σεπτέμβριο του 1920 αποφασίζουν να φύγουν από τον Παπάδο και να επιστρέψουν στο Αδραμίτη για να βρούνε το παλιό τους σπίτι και να συνεχίσουν την ζωή τους εκεί. Όταν φτάνουν όμως στο Αδραμίτη βλέπουν ότι το σπίτι τους, αν και δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση μετά από 7 χρόνια εγκατάλειψης, παρόλα αυτά η ύπατη αρμοστία το είχε επιτάξει για να στεγάσει πρόσφυγες που είχαν έρθει από τα ενδότερα της Μικράς Ασίας προς τα παράλια. Οπότε εδώ βλέπουμε μια σειρά από τηλεγραφήματα που ανταλλασσόταν μεταξύ της οικογένειας αυτής, εκπροσώπου της αρμοστίας στο Αδραμίτη, αλλά και την ίδια την ύπατη αρμοστία στη Σμύρνη, και η οικογένεια προσπαθούσε να τους πείσει να φύγουν οι πρόσφυγες από το σπίτι τους και να το ξαναπάρουν οι ίδιοι και να κατοικήσουν εκεί. Από την ελληνογραφία καταλαβαίνουμε ότι μάλλον ο σύζυγος κάποια στιγμή πεθαίνει και συνεχίζει μόνη η γυναίκα να διεκδικεί πίσω την περιουσία της, λέγοντας στα γράμματά της και στα τηλεγραφήματά της ότι είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχουν, ότι είναι μια ορφανή οικογένεια και παρακαλούν την ύπατη αρμοστία να
απομακρύνει τους πρόσφυγες που είχαν τοποθετηθεί εκεί και να μπορέσουν οι ίδιοι, η ίδια οικογένεια, να ζήσει στο παλιό της σπίτι. Δεν ξέρουμε αν τα κατάφερε ή όχι, δεν έχουμε όλη την αλληλογραφία, δεν ξέρουμε αν τελικά το πήραν πίσω το σπίτι τους ή όχι. Φυσικά η κατάληξη είναι γνωστή, το 1922 έγινε η καταστροφή και έτσι προφανώς και αυτοί θα σταμάτησαν τα σπίτια αυτά, προφανώς θα περιήλθαν, ας πούμε, στα χέρια των Τούρκων. Δεν ξέρουμε την κατάληξη. Ο συγκεκριμένος συλλέκτης ενδιαφέρεται να μάθει την ιστορία αυτής της οικογένειας, οπότε αν κάποιος γνωρίζει την οικογένεια αυτή, ο Ανίδη, που έζησε στη Γέρα, στον Παπάδο για κάποιο διάστημα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με τη φιλετική εταιρεία για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες για αυτή την οικογένεια, γιατί ο συλλέκτης ενδιαφέρεται πάρα πολύ να, αν και έκανε προσπάθειες από ό,τι μας είπε, να βρει κάποια στοιχεία, γιατί και ο ίδιος είναι από τον Παπάδο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τι έγινε. Και το τελευταίο έκθεμα στο κάτω μέρος είναι κάποια ντοκουμέντα, κάποιες φωτογραφίες και κάποιες σφραγίδες που έχουν σχέση με την περίθαλψη των προσφύγων εδώ στη Μυτιλίνη από τον διωγμό του 1922. Το τελευταίο πλαίσιο δεν σχετίζεται με τη θεματολογία της έκθεσης, δεν έχει σχέση με την μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Είναι το περιοδικό που εκδίδουμε εμείς ως φιλοτελική εταιρεία Λέσβος, το οποίο το ονομάζουμε Φιλοτελική Λέσβος, και απλά έτσι το βάλαμε εδώ για να το δει το κοινό. Ξεκίνησε το 1976 ως μια δακτυλογραφημένη σελίδα από πολύγραφο που μοιραζόταν χέρι με χέρι και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε ένα περιοδικό που η σημερινή του μορφή είναι εδώ, εκδίδεται συνεχώς περίπου 50 χρόνια, σε λίγα χρόνια θα κλείσουμε τα 50 έτη και θα ήθελα να τονίσω ότι είναι το μοναδικό περιοδικό που εξακολουθεί να κυκλοφορεί εκτός Αθηνών με αντικείμενο τον φιλοτελισμό. Υπήρχαν και άλλα περιοδικά από άλλα σωματεία σε πόλεις της Ελλάδος που βγάζανε περιοδικό. Η κρίση και η μείωση του φιλοτελισμού στην Ελλάδα οδήγησε και το κλείσιμο πολλών τέτοιων περιοδικών. Εμείς είμαστε από τους λίγους που συνεχίζουμε και φιλοδοξούμε να κλείσουμε τα 50 μας χρόνια προσεχώς. Φαντάζομαι ότι σε κάθε έκθεση θα παίρνετε μια πληροφορία που ενδεχομένως δεν τη γνωρίζετε πιο περίπου. Πάρα πολλά μάθαμε. Από αυτή ναι. Την έκθεση, τι ήταν αυτό που μάθατε? Εγώ προσωπικά, δηλαδή, ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο και να ασχολείσαι με τα συλλεκτικά, κάθε φορά έρχεσαι μπροστά σε καινούργια πράγματα. Κατά την προετοιμασία λοιπόν της έκθεσης αυτής, και εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα. Έμαθα πάρα πολλές πληροφορίες για το αναγκαστικό δάνειο που δεν τις ήξερα στην λεπτομέρειά τους και πώς βγήκανε χαρτονομίσματα, αργότερα επισημάνθηκαν με νέον, αργότερα ξανακόπηκαν στο 1/3. Δηλαδή όλη αυτή την ιστορία δεν την ήξερα καλά και την έμαθα τώρα με την διοργάνωση της έκθεσης. Και επίσης είδα το μέγεθος κατά κάποιο τρόπο της ελληνικής διείσδυσης στη Μικρά Ασία που έφτασε αρκετά βαθιά στην Ανατολή και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσα πολλά ταχυδρομικά ελληνικά γραφεία φτιάχτηκαν όταν γινόταν η προέλαση εκεί του ελληνικού στρατού. Δηλαδή δεν είχα καταλάβει τόσα πολλά ταχυδρομικά γραφεία υπήρχαν τότε στην περιοχή αυτή για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και των Ελλήνων που ζούσαν εκεί, αλλά και των στρατιωτών που πολεμούσαν στο πεδίο της μάχης. Ήταν δηλαδή το πλήθος των ταχυδρομικών γραφείων, δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τόσο μεγάλο. Πόσο σημαντικό είναι να διαφυλάσσονται έγγραφα που αναφέρονται στο παρελθόν? Βλέπουμε λοιπόν και από αυτή την έκθεση ότι οι ιδιωτικές συλλογές δεν είναι μόνο ότι ικανοποιούν το μεράκι και την ανάγκη που έχουν κάποιοι άνθρωποι να συλλέγουν αντικείμενα και τους αρέσει να συλλέγουν αντικείμενα, αλλά βλέπουμε ότι οι συλλογές αυτές έχουν και μια ιστορική αξία, γιατί από τη μελέτη τους ανακαλύπτουμε πράγματα για το παρελθόν, για την τεχνολογία του παρελθόντος, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνουμε και πώς διακινόταν η υλογραφία, ποια ήταν τα μηχανικά μέσα της εποχής εκείνης.
αλλά και για την κοινωνική ζωή των ανθρώπων μέσω των διαφόρων διοικητικών εγγράφων που ανακαλύπτουμε, αλλά και από προσωπικές ιστορίες, όπως αυτή που σας είπα στο τέλος για την οικογένεια από το Αδραμίτη που ήθελε πίσω το σπίτι του. Βλέπουμε λοιπόν έτσι και ξετυλίγονται πολλά πράγματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δεν θα είχαν διασωθεί και δεν θα τα ξέραμε σήμερα αν κάποιοι συλλέκτες δεν τους άρεσε αυτό το χόμπι και να τα διαφύλαξαν στο σπίτι τους, τα πρόσεξαν, τα μελέτησαν και τα έδωσαν και για έκθεση ώστε να τα δει και να τα δουν και οι επισκέπτες. Η έκθεση λοιπόν θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Είναι ανοιχτή καθημερινά 9 με 1 και Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα και Σάββατο Κυριακή ανοιχτή 10 με 1 το μεσημέρι. Αντιλαμβάνομαι ότι οι μέρες δεν είναι πάρα πολλές που η έκθεση είναι ανοιχτή και ίσως θα έπρεπε να είναι ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όμως υπάρχουν διάφορα τεχνικά προβλήματα για να γίνει αυτό, όπως ότι δεν έχουμε προσωπικό διαθέσιμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να υποδέχεται τα σχολεία και να κάνει τις ξεναγήσεις, όπως και δεν υπάρχει και διαθεσιμότητα εκ θεμάτων να μείνουν για πάρα πολύ καιρό έξω από τα χέρια των ιδιοκτητών τους. Οπότε και αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στους συλλέκτες. Ίσως στο μέλλον διοργανώσουμε κάτι σχετικό, κάτι άλλο. Θυμίζω ότι είχαμε κάνει άλλη μια έκθεση το 2019 με την επέτειο των 75 χρόνων της εταιρείας μας και επειδή έχουμε αποκτήσει μια πολύ καλή συνεργασία και με το ταχυδρομείο αλλά και με τις αρχές του τόπου και το Δήμο και την Περιφέρεια, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη στήριξή τους και σε μελλοντικές μας εκδηλώσεις. Στην έκθεση λοιπόν αυτή μας παρήχαν τις συλλογές τους αρκετοί συλλέκτες και φιλοτελιστές τόσο από τη Μυτιλίνη όσο και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Συλλογές λοιπόν μας διέθεσε ο στρατής Αναγνώστου, ο Μιχάλης Βαΐτης, ο Αλέκος Γαλινός, ο Γιώργος Τρευλάκης, ο Γιάννης Οφιλιός, ο Γαβρίλο Καραμπελόπουλος, ο Νίκος ο Καρδασιλάρης, ο Γιώργος ο Μπεκιάρης, ο Θόδωρος Πελεκάνος, ο Ιγνάτης Σίμος, ο Παναγιώτης Σκορδάς, ο Ηλίας Τεμπέλης και ο στρατής Ακμάκης, ο Μανώλης Χατζημιχαήλ και ο Αντώνης Χατζηχαραλάμπους και ο Γιώργος Σίμος. Από εκεί και πέρα είχαμε και εκθέματα που ήταν από διάφορους φορείς, όπως είναι τα εκθέματα από την 98 ΑΤΕ, από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλίνης, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Τμήμα Λέσβου και από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, το ΕΛΙΑ, μέσω του Δήμου Μυτιλίνης που δόθηκε η άδεια για την έκθεση κάποιων φωτογραφιών.